στο συγκεκριμένο μαλλί, στο συγκεκριμένο χτένισμα, θα το κάνουμε να είναι αρκετά ανοιξιάτικο. Θα είναι εποχής βέβαια, θα θυμίζει εποχής που θα βάλουμε δαντέλας, εποχή 20s. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ, φτιάχνεται πάρα πολύ απλά, αλλά έχει φοβερό στυλ. Μπορεί ένα χτένισμα να βγει πάρα πολύ ωραίο και να είναι ανάλαφρο και πολύ εύκολο. Μοιάζει τόσο απόλυτα η λεπτομέρεια, όσο το στυλ και ο γενικός όγκος. Τα αξεσουάρ παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Κλασικό αξεσουάρ, δαντέλα. Μπορεί να γίνει και μισό-μισό, να μην δηλαδή όλος όγκος αυτός έτσι, όπως το βλέπετε περίπου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φράτζα που πέφτει κοντά στο πρόσωπο. Παίζουν πάρα πολύ τα μονοπλευρά και στα νηφικά. Βοηθάει πολύ και ταιριάζει σχεδόν στους περισσότερους τύπους προσώπων. Όπως είπαμε, θέλουμε να είναι λίγο ανοιξιάτικο το θέμα μας. Λίγο λουλουδάκι παραπάνω, δεν θα είναι άσχημο. Σε συνδυασμό με τη δαντέλα και αυτό το ανάλαφρο. Είναι λοιπόν και εποχής, δηλαδή έχει το 20, το μεγάλο τον όγκο εδώ, το Charles τον εποχή, βάζανε με κορδέλες και όγκο, αλλά τα αλλάξαμε εμείς και βάλαμε φυσικό λουλούδι. Κρατήσαμε τη δαντέλα που παραπέμπει και στη παλιά εποχή, αλλά και στο νηφικό και προσθέσαμε και τα λουλούδια και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω είναι πάρα πολύ ωραίο για νύφη. Θα παρουσιάσουμε ένα άλλο καλοκαιρινό ανοιξιάτικο χτένισμα. Καλοκαιρινό λοιπόν θα το ονομάσουμε αυτό, που θα είναι για την παραλία. Και ξεκινάμε μια απλή κοτσίδα και να δείτε πόσο γρήγορα και πόσο εντυπωσιακό μπορεί να γίνει. Μπροστά είδατε ξεκινήσαμε ήδη και κάνουμε μια κοτσίδα. Η συνεργάτη μας η Νταϊάννα θα ολοκληρώσει μια πλάγη έτσι κοτσίδα μέχρι εδώ κάτω. Και δείτε μετά με δύο κινήσεις έτσι που θα κάνουμε πιο ανάλαφρη και πόσο εντυπωσιακό θα γίνει. We'll be right back.
κοτσίδες είναι πάρα πολύ μόδα. Ίσως είναι το απόλυτο καλοκαιρινό χτένισμα. Κρατάει, έχει στυλ, είναι δροσερό, δεν χαλάει το μαλλί, έχει όλα τα καλά. Άρα για πολύ πιο νέες κοπέλες, σε πιο ανάλαφρο και πιο χαρούμενο κόνσεπτ γάμου, ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το χτένισμα. Όπως ολοκληρώνουμε τώρα την προετοιμασία, το πρώτο στάδιο. Βάλτε το λαστιχάκι. Πολύ γρήγορη η κοτσίδα, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα αυτό που κάνουμε, θα το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο, του δώσουμε αυτή τη διαφορετική νότα και δείτε τι αποτέλεσμα βγαίνει. Εδώ πέρα την κίνηση βλέπετε και τραβιέται πολύ κοντά στο πρόσωπο, αλλά δημιουργεί και μια άλλη διάσταση, το κάνει λιγάκι πιο τρισδιάστατο και πιο εντυπωσιακό. Τόσο γρήγορα λοιπόν φτάνουμε σχεδόν στο τέλος και είναι η ώρα για να βάλουμε τα αξεσουάρ που σίγουρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι τόσο ανάλαπρο και φυσικό, πρέπει να μπει οπωσδήποτε κάποιο φυσικό λουλούδι. Νύφη με λευκό φυσικό λουλούδι είναι ό,τι πιο σήμα κατά τεθέν, δηλαδή. Σίγουρα η ποσότητα παίζει πάντα ρόλο και το πώς μπαίνει. Λοιπόν, και τώρα ολοκληρώσαμε και το τελευταίο χτένισμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι τόσο φυσικό, τόσο εύκολο και κοιτάξτε τι αποτέλεσμα δίνει. Ταιριάζει πάρα πολύ και στη συγκεκριμένη νυφούλα μας, στο πρόσωπό της και στις γωνίες της, που παίζουν πολύ μεγάλη σημασία και αυτά τα πράγματα, όπως είπαμε. Και αυτά ήταν μερικές από τις προτάσεις μας για τις νύφες του 2014.